Λοιπόν, ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο να πω μια καλησπέρα στον Γιώργο που μας έλειψε χθες. Ξέρεις τώρα πώς είναι αυτές οι μέρες. Έτσι. Δύσκολες, δύσκολες. Πάντως έχω πει ένα τρίλεπτο για την Παρασκευή, έτσι για να κάνουμε απόσταγμα. Θα το εξασφαλίσουμε και αύριο θα τα πούμε, ίσως την Πέμπτη δεν θα τα πούμε. Λοιπόν, Γιώργο, έρχομαι σε λίγο μαζί σου. Καλησπέρα Γιώργο και πάλι. Προσπαθούσα να δω αν εγώ κάτι δεν άκουσα χθες στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Α, και όλες αυτές οι σελίδες είναι το απομαγνητοφωνημένο κείμενο συν δυο που έχω κρατήσει εδώ στην άκρη από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Λέει, διαβάζω τις δημοσκοπήσεις και προκύπτει μια ανάγκη να τρέξουμε πιο γρήγορα, να βάλουμε τον πήχη των δικών μας προσδοκιών πιο ψηλά και ειδικά στα ζητήματα που αφορούν στην κλιματική κρίση, να κάνουμε πολλά περισσότερα και από αυτά που είχαμε σχεδιάσει. Μπάρα, όλη αυτή η τέτοια. Επιμένει ο συνάδελφος. Είναι εξαιρετικός συνάδελφος ο Αντώνης ο Στρόιτερ. Αυτά τα λάθη τα οποία έχετε εντοπίσει κι εσείς δεν προσωποποιούνται κάπως? Και λέει, απαντάει, καταλαβαίνω την ανάγκη δημοσιογράφων και πολιτών να δείξουμε το δάχτυλο και να πούν φταίει αυτός. Λες και με την απομάκρυνση ενός προσώπου θα αλλάξουν όλα μαγικά. Δεν συμβαίνει αυτό. Σε καμιά περίπτωση δεν προσωποποιώ την ευθύνη για τις όποιες αδυναμίες εντόπισα και για τις οποίες εξάλλου σας μίλησα ανοιχτά. Γιατί του λέει, έχετε διώξει στελέχη σας και υπουργούς για μια λάθος δήλωση, ας πούμε. Βλέπε Βαρβιτσιώτη, εκτός αν τον έστειλε για άλλους λόγους. Και λέω, οκ, δεν έχει σωτηρία αυτός ο τόπος. Δεν βλέπει προσωποποίηση ευθυνών ο Πρωθυπουργός. Δεν θα έλεγε ποτέ ότι φταίω εγώ, έτσι. Δύσκολα το λέει αυτό κάποιος πρωθυπουργός. Αλλά δεν βλέπει ευθύνη σε κανέναν, σε υπουργούς του, στην περιφέρεια, κάπου αλλού, δεν ξέρω. Κοίταξε, η δική μου οπτική των πραγμάτων. Προφανώς, βεβαίως, το να μην αποδίδονται ευθύνες είναι το χειρότερο υπάρχει στη δημοκρατία. Έτσι. Δηλαδή, είναι ό,τι χειρότερο σε δημοκρατία να λες δεν φταίει κανείς ή δεν φταίμε εμείς τουλάχιστον. Ναι, να είσαι στα ενία της χώρας 4,5 χρόνια και να μην φταίς. Δεν υπάρχει δεν φταίει κανείς υπό την έννοια ότι πάντοτε η κυβέρνηση φέρει το βάρος της ευθύνης. Έτσι δεν μπορεί να το φέρει η αντιπολίτευση. Άρα στην κυβέρνηση εντοπίζονται οι ευθύνες. Εγώ καταλαβαίνω βεβαίως γιατί ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε μια συνέντευξη και δει τηλεοπτική, δεν θέλει να δείξει πρόσωπα. Είμαι βέβαιος όμως, και δεν μπορεί να είναι διαφορετικό, ότι οι ευθύνες πάντοτε έχουν πρόσωπα. Δεν μπορεί να είναι έτσι, χωρίς αναφορά σε πρόσωπα. Όταν μιλάς, ας πούμε, για την πολιτική προστασία, θα μιλήσεις για αυτούς οι οποίοι είναι επικεφαλής στην πολιτική προστασία. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Ακόμη και όταν δεν υπάρχουν ευθύνες επιχειρησιακές, που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην υπάρχουν επιχειρησιακές ευθύνες, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, τις οποίες οφείλει ο κάθε υπεύθυνος να τις αναλαμβάνει. Όταν δεν τις αναλαμβάνει, κάτι δεν πάει καλά. Από εκεί και πέρα. Εγώ καταλαβαίνω ίσως τι θέλει να πει ο Πρωθυπουργός και το οποίο δεν το περιέγραψε ίσως όσο πως θα έπρεπε. Ότι είναι γενικότερα ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο δεν πάει καλά και ότι δεν θα σωθεί η κατάσταση αν αλλάξουμε ένα ή δύο πρόσωπα μέσα σε αυτό το γενικότερο σύστημα. Όμως εδώ είναι και το μεγάλο στοίχημα για τον ίδιο. Γιατί πολύ καλά μπορεί να χρησιμοποιούν οι πολιτικοί την κλιματική αλλαγή και την κλιματική κρίση στην οποία βρισκόμαστε για να αποτελεί για αυτούς ένα άλοθη για τα όσα ζήσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα στην περιοχή της Θεσσαλίας και όχι μόνο γιατί είχαμε και τις πυρκαγιές κτλ. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει αυτό το άλοθη να τελειώσει κάποια στιγμή υπό την έννοια ότι καταλαβαίνουμε και μια σειρά από αβελτηρίες και λάθη και παραλήψεις, τραγικές παραλήψεις σε κάποιες περιπτώσεις που έχει ο ίδιος ο κρατικός μηχανισμός. Υπό την έννοια αυτή, αρμόδιος, απολύτως αρμόδιος, για να αλλάξει τα κακό κείμενα στο κράτος, είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Έλληνας Πρωθυπουργός, στην προκειμένη περίπτωση ο κ. Μητσοτάκης, και βεβαίως η κυβέρνησή του. Πεδίο δόξης λαμπρό. Νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης, αν δεν έχει πάρει το μήνυμα, είμαι βέβαιος ότι το έχει πάρει. Ότι θα πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά. Μα του παίξαν ένα βίντεο από το 20 ή από το 21, τώρα δεν έχει και τόση σημασία η χρονιά, που μιλούσε για το στέγαστρο Καλατράβα, που τώρα πια δημιουργήθηκε όλη αυτή η αναστάτωση. Το ξέρανε. Εγώ καταλαβαίνω ότι οι μελέτες παίρνουν χρόνο.
το να βρουν τους χαμένους φακέλους θέλει χρόνο. Αλλά δεν μπορεί να το λες το 2021 και να μην έχει γίνει ούτε ένα βήμα μέχρι σήμερα. Δηλαδή ούτε εκεί φταίει ο Μητσοτάκης που το έχει εντοπίσει το πρόβλημα. Δεν φταίει για τίποτα αυτός ο Πρωθυπουργός. Ναι, δεν ξέρω αν είναι αυτή η κυβέρνηση. Αλλά προφανώς, ξαναλέω, η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες. Και αν όχι τις επιχειρησιακές, τις πολιτικές ευθύνες. Γιατί έτσι υπάρχουν τέτοιες. Και αν θες και την άποψή μου, ανεξάρτητα και να από το κλείσουμε τι πολύ γρήγορα, Γιώργο. Κλείνω με αυτό. Ανεξάρτητα από το τι αναλαμβάνει ή το τι δεν αναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, οι πολίτες τις επιμερίζουν αυτές τις ευθύνες. Και τις αποδίδουν αυτές τις ευθύνες. Μα το εξοργιστικό είναι ότι πριν πει αυτά που είπε για τις ευθύνες, είπε καταλαβαίνω και την οργή και την αγανάκτηση και το θυμό και την απελπισία, αλλά δεν φταίμε κι εμείς. Δεν φταίει το κακό μας. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Γεια και χαρά. Τα λέμε αύριο.